Ξέρεις, το θέμα είναι το εξής. Έτσι, γιατί κάνουμε την πλάκα μας, είναι και σοβαρό το θέμα. Ο ψυχισμός, πιστεύω, της γυναίκας είναι τέτοιος που χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση. Ναι. Έτσι. Ναι. Πρέπει να δεις την ευαισθησία της γυναίκας. Τις ισορροπίες. Σωστό αυτό που λες. Διότι αν πας να αντιμετωπίσεις τη γυναίκα με σκληρό τρόπο ή απαξιωτικό τρόπο, τότε έχεις βρει τον μπελά σου. Δεν το συζητάμε αυτό. Άρα εσύ δεν θα είσαι ευτυχισμένος, άρα δεν θα μπορεί να είσαι σε ένα σπίτι ευτυχισμένος, έτσι. Σίγουρα. Οπότε πρέπει να βρεις ακριβώς τα... Πώς να το πω... να εκπέμπεις τα ίδια μήκη κύματος μαζί της όσον αφορά την επικοινωνία. Πρέπει να καταφέρει να βρεις τη συχνότητα. Αν είσαι στο ραδιόφωνο, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Όταν, ούτως ώστε να υπάρχει βασική επικοινωνία συνεννόησης. Αν καταφέρεις τη συνεννόηση στα βασικά, εντάξει, τα υπόλοιπα είναι πιο εύκολο να γίνουν. Εάν όμως ο καθένας είναι υπερηχαρακωμένος πίσω από τις θέσεις του, ειδικά ο άντρας με έναν εγωισμό τον οποίο θεωρεί ότι είναι ανώτερος, είναι ο αρχηγός. Είμαστε πιο εγωιστές οι άντρες. Ναι. Έτσι, και δεν αλλάζουμε εύκολα όσον εύκολα μπορούν να αλλάξουν οι γυναίκες όσον αφορά τη θέση και τη στάση τους. Τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα όταν δεν γίνεται αλλαγή. Άρα, εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι το κλειδί της επιτυχίας και της ευτυχίας είναι ο διάλογος, η επικοινωνία. Ναι, αλλά κατά τρόπον αλληλοσεβασμού, κατά τρόπον που να καταλάβει ο ένας τις ανάγκες του άλλου, τη διαφορετικότητα όπως είχαμε πει πριν, και ειδικά ο άντρας να καταλάβει πώς λειτουργεί η ιδιοσυγκρασία μιας γυναίκας. Μπορεί να καταλάβεις τώρα πώς λειτουργεί μια γυναίκα. Μια γυναίκα μπορεί να σε τρελάνει με πολλούς τρόπους. Αφού ο στόχος είναι να μην τρελαθείς. Ναι. Προσπαθώ να το φέρω έτσι, ξέρεις. Να τρελάνει με την καλή έννοια, αλλά και με την αρνητική. Ναι, να κρατήσεις το μυαλό σου, διότι είναι η μόνη που μπορεί να σε τρελάνει. Τα υπόλοιπα. Ούτε εκποιήσεις τίποτα. Ούτε εισοδήματα, ούτε φόρες. Μόνο η γυναίκα. Μπορεί να σε ανεβάσει, αλλά μπορεί να σε κατεβάσει κιόλας. Και η γυναίκα, αφού το ανέφερες αυτό το ζήτημα και με τις εκποιήσεις και γενικώς, πιστεύω είναι η μόνη δύναμη στην κοινωνία που μπορεί να κάνει μια θετική αλλαγή με το να αρχίσει να αντιδρά και να διεκδικά. Δυστυχώς η γυναίκα σήμερα στην εποχή μας είναι πολύ χαμηλών τόνων και δεν θα έπρεπε να ήταν έτσι. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Η γυναίκα από το ρόλο της στο να κάνει αλλαγές και μέσα στην οικογένεια και μέσα στην μεγαλύτερη οικογένεια που είναι η ίδια η κοινωνία. Και αυτό το πράγμα δεν το βλέπουμε να γίνεται. Τώρα, Έχουμε πάρει εδώ μηνύματα από κυρίες. Εδώ λέει, να και ένας άντρας λέει που μιλάει για τις γυναίκες. Κάτσε, είμαστε και εμείς εδώ. Συγγνώμη, δηλαδή, δεν είναι μόνος του. Και εμείς μιλάμε για τις γυναίκες. Που είπε, για σένα λέει. Για μένα που είπε. Ναι, εδώ μια κυρία λέει, το βιβλίο αυτό που μπορούμε να το βρούμε, η Δώρα είναι εδώ η φίλη μας, καθημερινή τηλεθεάτρια, πού μπορούμε να το βρούμε το βιβλίο αυτό. Μπορούμε να αφήσουμε ένα τηλέφωνο. Δώσε ένα τηλέφωνο, μπορούμε. Στο 99-66-30-06 είναι η κεντρική διάθεση που μπορεί κάποιος να τηλεφωνήσει. Εδώ λέει ένα άλλο μηνυματάκι, ψηλά το κεφάλι, τεράστια πρόκληση, λαμπρή συνέχεια, γερά μόνο νίκες, καλή πρωτιά και εύχεται καλά λόγια στην εκπομπή μας. Για το φίλο μου τον Αντρέα λέει ότι τον έχει παρακολουθήσει και άλλες φορές μια φίλη μας η Κατερίνα και της αρέσει ο τρόπος που μιλάει. Ένα άλλο θεματάκι φύγει μια άλλη κυρία ανώνυμη εδώ. Το θέμα σεβασμού. Το θέμα σεβασμού είναι... Τι μπορείτε να μας πείτε για το θέμα σεβασμού. Ναι, είναι το α και το ω. Δηλαδή, αλληλοσεβασμού για να μην το παίρνουμε μόνο πλευρά, αλλά η γυναίκα τον απορροφά καλύτερα το σεβασμό όταν τον έχει. Λειτουργεί εντελώς διαφορετικά. Ναι. Και τον χρειάζεται και θα πρέπει να τον απαιτεί ούτως ώστε να τον έχει, γιατί όταν μια γυναίκα τη χάνει σεβασμού οπουδήποτε, είτε στη δουλειά, είτε στο σπίτι, είτε στις κοινωνικές και άλλες περιπτώσεις, λειτουργεί πολύ πιο ωφέλιμα και αποδοτικά. Όταν νιώθει ότι δεν τη σέβονται, καταπιέζεται, μπορεί να κάνει αυτό που θέλουμε να κάνει ή που θέλει να κάνει, αλλά δεν θα το κάνει με αυτήν τη γυναικεία υφή που είναι μοναδική. Έχει εντελώς διαφορετικό νόημα πώς θα το κάνει όταν το σέβεσαι ή όταν δεν τη σέβεσαι. Αυτό που δεν είδα ενώ ερχόμουν εδώ είναι τα χαμόγελα. Καλά, το πρωί δεν θα δεις άντρες εύκολα να χαμογελούν. Εμείς χαμογελάμε εδώ. Ναι, εδώ. Είμαστε κουρδισμένοι με χαμόγελο. Ξεκινάμε το πρωί, τραβάμε το κούρδισμα και είμαστε χαμογελαστοί. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είναι βασικό, πιστεύω, και το έχει στείλει μήνυμα άντρας εδώ. Το μήνυμα αυτό το έχει στείλει άντρας. Ο κύριος Αντώνης λέει, ρωτάει,
πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι σεξ, έρωτας, στη σχέση ενός ζευγαριού. Είναι... Δηλαδή, και να το προεκτείνω λιγάκι. Ναι. Δηλαδή, πες ότι είσαι μια γυναίκα που τη λατρεύεις, την αγαπάς. Υπάρχει αλληλοσεβασμός, αλληλοεκτίμηση, υπάρχει σύμπνοια, συμπόνια, συντροφικότητα, τα πάντα. Και έχει κακό σεξ το ζευγάρι αυτό. Αυτό όλο μπορεί να ανατρέψει όλα τα προηγούμενα, τα θετικά. Συνήθως όλα τα προηγούμενα, όλοι οι άλλοι τομείς επηρεάζουν και το σεξ, συνήθως. Τώρα, αν όλα πάνε ρολόι και είναι όλα μια χαρά, ναι, και υπάρχει το σεξ, πρόβλημα στο σεξ, πρόβλημα στο σεξ, πρέπει να εντοπιστεί εξειδικευμένα... Πού υπάρχει το πρόβλημα, έτσι. Στο σεξ ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της σχέσης, το οποίο πολλές φορές το αμελούμε και θεωρείται δευτερεύον, ενώ δεν είναι δευτερεύον. Είναι όπως είναι τα υπόλοιπα. Γιατί επηρεάζει είτε θετικά είτε αρνητικά, ή όταν υπάρχει όντως πρόβλημα και όλα πάνε καλά, δεν θα πάνε καλά για πολύ καιρό αν υπάρχει πρόβλημα. Σωστό, στο σεξ, διότι... και μπορεί να αναζητήσει και άλλες λύσεις, έτσι, ναι, διεξόδους για το θέμα αυτό. Σίγουρα, πρέπει να λυθεί. Έτσι. Επί τόπου, εκεί. Λοιπόν, με τον άντρο τον Ιωάννο θα τα λέμε συχνά πυκνά, φίλες και φίλοι. Ένας άνθρωπος σε μένα τουλάχιστον μου βγάζει μια θετική αύρα και γενικότερα πιστεύω στέλνει θετικά μηνύματα και είναι πολύ σημαντικό στις ημέρες μας να συναντάμε θετικούς ανθρώπους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Το ημερολόγιο της ευτυχισμένης γυναίκας το κρατάω. Κανονικά είδες τη γραφή, αλλά για σένα. Απαγορεύεται για τους άντρες. Ναι, αλλά εσύ το έκλεψες. Ίδρυγα, το διαβάσω. Ναι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.